Καλημέρα. Καλή Σαρακοστή. Καλές απόκριες σε όλους σας και ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να ενημερώσουμε εσάς αλλά και τους συνδημότες μας για φλέγοντα θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ ότι είναι αρκετός ο καιρός που σας έδωσε την τελευταία συνέντευξη. Έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά γεγονότα. Γι' αυτό θεώρησα καλό ότι ήρθε η στιγμή να τα πούμε από κοντά με εσάς, τα μέσα ενημέρωσης, αλλά παράλληλα να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας στο τι συμβαίνει στο νησί μας, αλλά και τα έργα παράλληλα, την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα, είναι και τα θετικά και ο αγώνας ο καθημερινός, ο δικός μου, αλλά και των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων της παράταξής μου, ούτως ώστε να υποδεχθούμε την τουριστική περίοδο που αρχίζει πολύ σύντομα και να είμαστε έτοιμοι όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για την καλύτερη προβολή και ανάπτυξη του νησιού μας. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αλλά και όλη η Ευρώπη πλέον, ένα πρόβλημα που δυστυχώς μόνοι μας το αντιμετωπίσαμε και το αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί μας. Και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που είναι δίπλα μας, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα αυτό το πρωτόγνωρο θέλει πάνω απ' όλα συνεργασία, κοινές αποφάσεις και περισσότερη δύναμη, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε των μεγάλων προβλημάτων. Στο πρόβλημα αυτό δυστυχώς οι ευρωπαϊκές χώρες είναι απούσες. Η χώρα μας δεν έχει πάρει την χρηματοδότηση που θα έπρεπε να έχει πάρει και παράλληλα και ο Δήμος μας. Παραμένουμε λοιπόν, όπως γνωρίζετε, στις δεσμεύσεις των αρμόδιων υπουργών. Προσπαθούμε όμως και θεωρώ ότι είμαι ικανοποιημένος στο ότι η διαχείριση μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχει σοβαρότητα, αλλά παράλληλα δεν υπάρχουν τα προβλήματα που παρακολουθούμε όλοι δημιουργούνται σε άλλα νησιά ή ακόμα τώρα και στο κέντρο της χώρας μας, στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές, στην Ιδωμένη. Με σοβαρότητα λοιπόν, αλλά πάνω απ' όλα με συνεργασία με τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, με την ύπατη αρμοστία, με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, πάνω απ' όλα όμως με τους συμπατριώτες μας και τις αρχές, την αστυνομία, το λιμεναρχείο και οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία, καταφέραμε, ξεπεράσαμε αρκετά προβλήματα. Λειτουργεί ήδη το κέντρο υποδοχής, το επίσημο στα Λέπιδα. Στόχος μας ήταν και είναι να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα αυτά του περασμένου καλοκαιριού, του περασμένου Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, όταν 4.000+ πρόσφυγοι, μετανάστες, ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Λαγιού με τεράστια προβλήματα, είτε στα σχολεία, είτε στα νοσοκομεία, είτε σε άλλους χώρους που δεν θα έπρεπε. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν τέτοιες εικόνες να επαναληφθούν. Ήδη οι επόμενοι μήνες, από τον Απρίλιο και μετά, τα πρώτα ιστιοπλοϊκά θα έρχονται, οι πρώτοι επισκέπτες θα έρχονται στο νησί μας και πρέπει η εικόνα αυτή να είναι η καλύτερη ακόμα και από τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτό το σημείο θέλω να παρακαλέσω εσάς, τα μέσα ενημέρωσης, ότι πρέπει να συνεργαστείτε, που συνεργάζεστε, δεν λέω ότι δεν συνεργάζεστε, όμως πρέπει να προσπαθήσουμε από κοινού, μαζί με όλους τους επαγγελματίες, να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ότι το νησί μας παρέχει πάνω απ' όλα ασφάλεια. Το νησί μας δεν είναι νησί κατάλημα προσφύγων. Είναι ένα νησί πανέμορφο, είναι ένα νησί που έχει δείξει την ανθρωπιά του στους πρόσφυγες, παράλληλα όμως περιμένει και τους επισκέπτες,
για να δείξει τη φιλοξενία, την αγάπη του κόσμου, αλλά και, και τις ομορφιές του νησιού μας. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι όταν επιτευχθεί αυτός ο στόχος μας, και πρέπει να επιτευχθεί, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Παράλληλα, με την πίεση που ασκώ καθημερινά στα αρμόδια Υπουργεία και τις δεσμεύσεις που έχουμε πάρει από τους αρμόδιους Υπουργούς, ότι δεν θα υπάρχει παραμονή προσφύγων στο νησί μας, πέραν του 48ωρου ή 24ωρου, εγώ λέω και 3 ημερών, στη χειρότερη περίπτωση, ότι θα φεύγουν καθημερινά με πλοία οι πρόσφυγες και δεν θα δημιουργείται το αδιαχώρητο. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να βάλουμε πλάτη, να δώσουμε ένα αγώνα που δίνουμε καθημερινά, ούτως ώστε να μην υπάρχουν εικόνες αντίστοιχες του περσινού καλοκαιριού. Και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε το στόχο μας αυτό. Σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια θέλω όμως πρώτα απ' όλα, εκτός από τα μέσα ενημέρωσης, να έχουμε και την αντιπολίτευση μαζί μας. Δεν είναι ένα πρόβλημα που είναι της συμπολίτευσης. Είναι ένα πρόβλημα κοινό. Είναι ένα πρόβλημα του τόπου μας και εδώ χρειάζεται η μεγαλοψυχία όλων των συναδέλφων της αντιπολίτευσης, ούτως ώστε να σταθούν δίπλα μας. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συζητήσεις, σε όλες τις προτάσεις. Όμως, να υπάρχει σοβαρή πρόταση. Το ότι δεν θέλω πρόσφυγες στο νησί μου, το ότι εσύ δήμαρχε τους έφερες ή δεν θέλουμε κλειστούς χώρους ή οτιδήποτε, αυτές δεν είναι σοβαρές προτάσεις. Από τη στιγμή που εμείς δεν δημιουργήσαμε το πρόβλημα, το ξεκαθαρίζω, δεν θέλαμε και δεν θέλουμε τέτοιες καταστάσεις, όμως δεχόμαστε τους πρόσφυγες γιατί έχουμε διοικητικά και ιδιοκτησιακά το φαρμακονήσει, αλλά παράλληλα έρχονται και στο νησί μας απευθείας πολλές φορές οι πρόσφυγες, είμαστε υποχρεωμένοι σαν σοβαρή δημοτική αρχή να δείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Και πραγματικά επαναλαμβάνω ότι αποδεικνύουμε το πρόβλημα, το έχουμε πραγματικά διαχειριστεί πολύ σωστά με τη βοήθεια πρώτα των συμπατριωτών μας και μετά από όλες τις άλλες υπηρεσίες. Πολλές φορές, από ό,τι είδα, προσπάθησαν να ξεσηκώσουν ένα μέρος των συμπατριωτών μας, ούτως ώστε να διαμαρτυρηθεί κατά τη λειτουργία του κέντρου υποδοχής. Είδαμε ότι απέτυχαν. Δεν πέτυχαν το στόχο τους, γιατί απλά ο κόσμος γνωρίζει και ξέρει πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να την καταλάβει και να την γνωρίζει, που την γνωρίζει αλλά δεν θέλει μάλλον να το δείξει, και η αντιπολίτευση. Κλείνω σε αυτό το σημείο, γιατί το πρόβλημα δεν είναι το τι κάνει η αντιπολίτευση, το πρόβλημα είναι το τι συμβαίνει σήμερα, το τι διαχείριση γίνεται και το τι απαιτούμε. Στις απαιτήσεις μας, στις διεκδικήσεις μας και σε αυτά που δικαιούμαστε, θέλω όλους μαζί κοντά μας. Και πρέπει να είμαστε σαν μια γροθιά, ούτως ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι θέλω να καθησυχάσω όλους τους επαγγελματίες, όλους τους συμπολίτες μας, όλους αυτούς που εκφράζουν καθημερινά τις ανησυχίες τους. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς που ανησυχώ, είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς που έχω τις επιφυλάξεις μου, όμως δεν μένω στις επιφυλάξεις της ανησυχίας μου, έχουμε τις σοβαρές προτάσεις, έχουμε καθημερινά τις δράσεις μας για αυτά που δείχνουμε και αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Δυστυχώς είναι καταστάσεις πρωτόγνωρες για όλους μας, για τη χώρα μας, δεν έχουν ξανασυμβεί τέτοια γεγονότα, όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάμε αρκετά ικανοποιητικά και θα πάμε ακόμα καλύτερα όταν υπάρχει μία φωνή. Δεν χωράνε δεύτερες φωνές και τρίτες, εκτός αν υπάρχουν οι προτάσεις που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν, να τις συζητήσουμε από κοινού και να συγκεραστούν όλες μαζί αυτές. Φεύγω από το προσφυγικό, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μένουμε πλέον στο προσφυγικό συνέχεια, απλά κλείνοντας αυτό το μεγάλο πρόβλημα
να σας πω ότι λειτουργεί μεν ο χώρος πρώτης υποδοχής, δεν λειτουργεί ακόμα όπως θα θέλαμε, γιατί δεν είναι στελεχωμένο, δεν είναι δική μας δουλειά να στελεχώσουμε, μακάρι να μας είχαν δώσει δυνατότητα και θα είχε στελεχωθεί, και εννοώ την κυβέρνηση. Οι απαιτήσεις μας είναι καθημερινές, ούτως ώστε να λυθεί το πρόβλημα της σύντησης, της καθαριότητας πάνω απ' όλα, αλλά και της στελέχωσης. Και η στελέχωση, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, ότι θα είναι αποκλειστικά και μόνο από το νησί μας, είναι απέτησή μας, είναι δέσμευση των κυβερνώντων ότι θα υλοποιηθεί. Περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη το πώς θα υλοποιηθεί η δέσμευση, ούτως ώστε να δουλέψουν άτομα από το νησί μας, είτε εργάτες, είτε σε διοικητικές θέσεις, είτε οπουδήποτε αλλού, για να σπάσουμε την ανεργία που δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να αναφερθώ στο νοσοκομείο και στα προβλήματα του νοσοκομείου. Δυστυχώς τα προβλήματα συνεχίζονται. Καταφέραμε μετά από πιέσεις και μεγάλη προσπάθεια να έρχεται κατά διαστήματα αναισιολόγος. Σίγουρα είναι και δουλειά της Δημοτικής Αρχής, όμως δεν είναι αποκλειστικά της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει μία διοίκηση, μπορεί να μην υπάρχει διοικητής στο νοσοκομείο, έχουν οριστεί όμως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και θεωρώ ότι από κοινού μπορούμε να πιέζουμε και να διεκδικούμε. Αυτό κάνω εγώ, προσπαθώ, ήδη ο αναισιολόγος είναι εδώ μέχρι τις 16 Μαρτίου, κάποιες ημέρες είμαστε χωρίς αναισιολόγο, κακώς δεν πρέπει να υπάρχει έλλειψη είτε αναισιολόγου είτε οποιασδήποτε ειδικότητος γιατρού, αλλά ακόμα και βοηθητικού προσωπικού. Πιέζουμε καθημερινά και πιέζουμε και με έγγραφα και με προσωπικές μεταφορές στη αρμόδια Υπουργεία, αλλά και με τους βουλευτές μας. Είναι επιτακτική ανάγκη το νοσοκομείο μας να είναι στελεχωμένο. Δυστυχώς είχαμε και ένα θλιβερό περιστατικό τελευταία, εύχομαι να είναι το τελευταίο, εύχομαι να μην υπάρχουν θλιβερά περιστατικά, να υπάρχει στελέχωση του νοσοκομείου, τόσο ώστε να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε όλοι εδώ στο νοσοκομείο μας και να μην υπάρχει ανάγκη διακομιδής ή οτιδήποτε άλλης αερομεταφοράς. Στελέχωση των υπηρεσιών. Επιτακτική ανάγκη είναι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι στελεχωμένες, είτε είναι του Δήμου, είτε είναι του νοσοκομείου, είτε είναι της αστυνομίας, είτε του λιμεναρχείου, είτε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Και σε αυτό το σημείο προσπαθούμε, πιέζουμε, δυστυχώς δεν υπάρχει απαραίτητη ανταπόκριση. Εγώ θέλω να καταλάβετε ότι δίνουμε αγώνα καθημερινό, 24ωρου βάσεως. Δεν υπάρχουν ωράρια στο Δήμο, ούτε σε μένα, ούτε στους συναδέλφους Δημοτικού Συμβούλου, στους οποίους ευχαριστώ. Αλλά το θέμα είναι ποιος ακούει αυτά που εισηγούμαστε, αυτά που διεκδικούμε. Δυστυχώς, στην κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα μας, υπάρχουν τεράστια δυσλειτουργικά προβλήματα. Είτε γραφειοκρατίας, είτε άρνησης ακόμα και υπαλλήλων σε διάφορες υπηρεσίες για να εξυπηρετήσουν το κάθε αίτημά μας. Πιέζουμε όμως και θεωρώ ότι και με τη δική σας πίεση των μέσων ενημέρωσης που είναι απαραίτητη, σίγουρα θα πετύχουμε κάποια από τα αιτήματά μας. Όσον αφορά το θέμα της ανεργίας, να επανέλθω, γιατί πραγματικά δεν μπορείτε να καταλάβετε το τι αισθάνομαι και πώς αισθάνομαι καθημερινά. Μπαίνω στο γραφείο με διάθεση το πρωί και όταν έρθει η ώρα μεσημέρι ή απόγευμα να φύγω, πραγματικά φεύγω με μαύρη καρδιά από τις καθημερινές επισκέψεις μικρών και μεγάλων που ψάχνουν απεγνωσμένα για δουλειά. Δυστυχώς, το δικαίωμα που είχε η κάθε Δημοτική Αρχή στο παρελθόν, έστω και με δίμηνες, να περιορίζει την ανεργία και να δίνει το δικαίωμα σε κάποιους οικογενειάρχες, αλλά και μη οικογενειάρχες, σε αρκετούς συμπολίτες μας, να απασχοληθούν στο Δήμο για να έχουν τουλάχιστον την ασφάλειά τους, δεν μας την παρέχουν. Οπότε
δεν μπορώ εγώ να προσλάβω ανέργους και θέλω να γίνει κατανοητό από όλους τους συμπατριώτες μας. Δεν έχω πλέον το δικαίωμα για δίμηνες συμβάσεις, επαναλαμβάνω. Πλέον όλες οι προσλήψεις γίνονται είτε με πεντάμηνες συμβάσεις από του κοινοφελούς προγράμματος, είτε με οχτάμηνες, είτε μόνιμες θέσεις που και αυτές βλέπουμε ότι έχουν καταργηθεί. Προσπαθούμε ότι για δύο θέσεις μήπως καταφέρουμε και προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό. Όσον αφορά τις πεντάμηνες συμβάσεις, δυστυχώς καθημερινά εγώ επαναλαμβάνω ότι περάστε την άλλη εβδομάδα, περάστε σε 10 μέρες, γιατί αυτό μου λένε από τα περασμένα Χριστούγεννα, από το 2015, ότι τον επόμενο μήνα, τις επόμενες ημέρες, ανοίγει το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας, ούτως ώστε να προσληφθούν άτομα που θα απασχοληθούν στο Δήμο μας, αλλά και στο κέντρο υποδοχής. Οπότε, ενημερώνω όλους οι πατριώτες μας και εσάς, ότι περιμένουμε μέρα με τη μέρα το πότε θα δοθεί το πράσινο φως, ούτως ώστε να γίνουν οι αιτήσεις κατευθείαν στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά, επαναλαμβάνω, ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ. Ο Δήμαρχος και ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση και να ευνοήσει τον οποιοδήποτε συμπατριώτη μας. Το ξεκαθαρίζω αυτό, γιατί υπάρχει δυστυχώς ακόμα η άποψη, αλλά και εσχεμένα διάφοροι προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο και να του πούν ότι ο Δήμαρχος μπορεί, αλλά δεν σε πήρε. Λοιπόν, δεν είναι στο χέρι του Δημάρχου ούτε του Δημοτικού Συμβούλου να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση. Είναι με αυστηρή μοριοδότηση, στην οποία μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο κάθε ένας που έχει κάνει αίτηση, αν νομίζει ότι έχει αδικηθεί, να προσφύγει στο διάστημα, νομίζω, 4 ημερών στον ΑΣΕΠ, ούτως ώστε να δικαιωθεί. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς πώς, πότε θα γίνουν οι προσλήψεις, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που έχει η τουριστική περίοδος, γιατί θέλουμε περισσότερο προσωπικό. Ξέρετε την υποστελέχωση του Δήμου και σε διοικητικές θέσεις και στην τεχνική υπηρεσία, και ευχαριστώ για μία ακόμα φορά όλους τους υπαλλήλους του Δήμου που δείχνουν κατανόηση, δουλεύουν πολύ περισσότερο από αυτό που πρέπει να δουλέψουν, ακόμα και σε αργίες και σε ημέρες μη εργάσιμες, και πραγματικά βοηθούν όλοι μαζί στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει. Προχθές είχαμε την έκτατη συνεδρίαση της ΣΕΔΕ, που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το πρόβλημα των προσφύγων, όμως μου δόθηκε η ευκαιρία, παρόντος του Υπουργού του κ. Μουζάλα, του Γενικού Γραμματέα του κ. Παπαδόπουλου, αλλά και του Προέδρου της ΣΕΔΕ και συναδέλφων δημάρχων, να θέσω το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες ημέρες, αυτό της διακοπής ηλεκτροδότησης σε πολλά σπίτια λόγω οφειλών. Είναι απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο, όταν το νησί μας έχει δεχθεί ένα τεράστιο βάρος, μια τεράστια ζημιά από πέρυσι το καλοκαίρι, να προχωράει η ΔΔΕ σε διακοπές ηλεκτροδότησης. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι δεν φέρει καμία ευθύνη το γραφείο της ΔΔΕ στη Λέρο. Οι διακοπές έρχονται ηλεκτρονικά από το αρμόδιο γραφείο της ΚΟ μέσω Αθήνας, οπότε είναι υποχρεωμένη εδώ η υπηρεσία της ΔΔΕ να προχωρήσει σε διακοπές ηλεκτροδότησης. Η παρέμβασή μας ήταν καθοριστική, σαν Δημοτική Αρχή, σαν Δήμος, με απόφαση η Κεντρική Ένωση Δήμων, που πήρε ομόφωνα, έστειλε την διαμαρτυρία στον αρμόδιο Υπουργό και στην ΔΔΕ, και πιστεύω ότι μετά και από αυτή την απόφαση, αλλά και τις πιέσεις καθημερινές, θα σταματήσουν επιτέλους οι διακοπές ηλεκτροδότησης, να δοθεί μία παράταση, ένα περιθώριο σε επαγγελματίες, αλλά και όχι μόνο επαγγελματίες, και ιδιοκτήτες ακινήτων, να δουλέψουν το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, που αρχίζει η εθερινή περίοδος, να γίνουν διακανονισμοί, αλλά διακανονισμοί που να μπορούν να ενταχθούν οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορεί να ζητάνε το 50%, να δώσουν ένα 10%, να δώσουν ένα ποσό μπροστά και να γίνουν διακανονισμοί για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Και αυτό λόγω του ότι
έχουμε επιπλέον το τεράστιο βάρος αυτό των προσφύγων. Δεν μπορεί από τη μία να μας ζητούν υποχωρήσεις, να συνεργαζόμαστε, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαστούμε σε αυτό το πρόβλημα, και από την άλλη να μένουν τα σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή επιχειρήσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι θα εισακουστεί και η απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, αλλά και η δική μου παρέμβαση από τον αρμόδιο υπουργό, ούτως ώστε να δώσει εντολή στα αρμόδια γραφεία της ΔΕΔΙΕ να σταματήσουν τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Πάμε στον τουρισμό. Η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, αλλά και του νησιού μας. Μετά τη συρρήκνωση του θεραπευτηρίου, γνωρίζουμε όλοι ότι όλο το βάρος, ειδικότερα από το 2011 που αναλάβαμε, το έχουμε ρίξει στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του νησιού μας. Και θεωρώ ότι έχουμε πετύχει στο ότι η Λέρος έχει ξεφύγει από το άσχημο όνομα που είχε στο παρελθόν, πλέον είναι στον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης και όχι μόνο, και κάθε χρόνο έχουμε περισσότερους επισκέπτες. Και βεβαίως οι επισκέπτες αυτοί έγιναν και γίνονται περισσότεροι με τη λειτουργία του διαβατηριακού ελέγχου, που θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι για μένα είναι ένα δεύτερο διεθνές αεροδρόμιο, γιατί δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στους Τούρκους που έρχονται καθημερινά τη θερινή περίοδο εδώ για διακοπές, αλλά και σε Ευρωπαίους και σε από άλλες χώρες επισκέπτες να προσβιωθούν στο διεθνές αεροδρόμιο της του Μπόντρουμ και να έρθουν αυθημερών στο νησί μας. Μία προσπάθεια τεράστια. Μία προσπάθεια που οι περισσότεροι επαγγελματίες, σχεδόν όλοι, την έχουν καταλάβει, είναι δίπλα μας, προσπαθούμε όλοι μαζί και με τους ξενοδόχους και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων και με τον πρόεδρο των ενοικιαζομένων δωματίων και με όλους αυτούς που περιμένουν από τον τουρισμό. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά, πρόσφατα έφτασε καταγγελία στο Δήμο μας από την αντιπολίτευση αν είναι δυνατόν για τη μελέτη που είχα κάνει το 2012 λειτουργίας του διαβατηριακού ελέγχου. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζεται, δεν θα χαρακτηρίσω την πράξη αυτή ούτε του επικεφαλής της αντιπολίτευσης ούτε των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης, δεν θα την χαρακτηρίσω γιατί δεν χωράει χαρακτηρισμός, όταν δεν ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο το τουριστικό καταφυγείο στα Άλυτα, όταν δεν ψηφίζουν την τουριστική προβολή του νησιού μας και έρχονται να καταγγείλουν τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους που πλήρωσαν και ψήφισαν τη μελέτη αυτή του διαβατηριακού ελέγχου. Μελέτη την οποία αν δεν είχαμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θα είχαμε διαβατηριακό έλεγχο. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πόσο κοντόφθαλμη είναι, αλλά πλέον και επικίνδυνη για την ανάπτυξη τόπου μας. Και πόσο μάλιστα όταν η αιτιολογία που προβάλλουν είναι ούτε για μικρά παιδιά, ούτε για κάποιους που έχουν μυαλό. Ότι έπρεπε, λέει, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμο να είχε κάνει τη μελέτη αυτή, όταν εμείς δεν, πλέον το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν είχε αναλάβει την διαχείριση στο λιμένα της Αγίας Μαρίνας, γιατί δεν υπήρχε γυαλός και χερσαία ζώνη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, οι προσπάθειες μάλλον αυτές, στο να χτυπήσουν τη Δημοτική Αρχή, αλλά παράλληλα με τις προσπάθειες αυτές, στο να πάνε το νησί πίσω, δεν θα τις επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε κανέναν εγκέφαλο να λειτουργήσει έτσι. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι τουριστικά θα πάμε καλά. Και θα πάμε καλά γιατί προσπαθούμε όλοι μαζί το πρόβλημα των προσφύγων να μην φαίνεται. Να υπάρχει η ασφάλεια, αλλά παράλληλα και η διάθεση όλων στο να φιλοξενήσουμε τους επισκέπτες μας.
Δεν έχουμε λοιπόν όλοι οι επαγγελματίες από το να είμαστε έτοιμοι να φροντίσουμε την καθαριότητα. Βεβαίως και εκ μέρους του Δήμου έχουμε φροντίσει ούτως ώστε να είναι καθαρά τα πάντα, αλλά και οι επαγγελματίες οι ίδιοι να δείξουν το καλό τους σε αυτό. Να προσέξουμε στις τιμές πάνω απ' όλα, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι εστιατόρια, είτε καφετέρειες, είτε οποιοδήποτε έρχεται, συναναστρέφεται με τον τουρίστα, είτε ταξί, είτε οποιοδήποτε κλάδος. Εμείς να γίνουμε οι καλύτεροι πρεσβευτές με όλους αυτούς που μιλάμε καθημερινά και να πείσουμε τον καθένα, είτε με email, δόξα τω Θεώ τώρα υπάρχουν 1002 μέσα, για να στείλουμε το μήνυμα ότι η Λέρος δεν είναι μόνο η ίδια που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, είναι ακόμα καλύτερη και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει το καλοκαίρι είτε το Πάσχα για τις διακοπές του. Και επαναλαμβάνω ότι από την πλευρά μας η Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι είναι δυνατό καλύτερο, ούτως ώστε να βοηθήσει και τους επαγγελματίες, αλλά και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Σας τα τονίζω αυτά, γιατί ομολογώ ότι με όλο αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τους πρόσφυγες, πήγαμε λίγο πίσω και ξεχάσαμε ότι έχουμε υποχρεώσεις αρκετές περισσότερες. Και γίνονται πολλά πράγματα στο νησί μας, εκτός από το να ασχολούμαστε με τους πρόσφυγες. Σας ανέφερα τον τουρισμό, την τουριστική προβολή του νησιού μας, που συμμετέχουμε σε όσες εκθέσεις μπορούμε, όμως είναι υποχρέωση και των επαγγελματιών ξενοδόχων και όλων των επαγγελματιών να συμμετέχουν και εκείνοι σε οποιαδήποτε έκθεση, ασχέτως, γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα των επαγγελματιών. Αυτά έχουν σταματήσει. Εδώ δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα των Δημοτικών Συμβούλων πλέον. Με τη σχολεία τα καλύπτουμε. Πόσο μάλλον των επαγγελματιών. Από κοινού λοιπόν να συμμετέχουμε παντού, ούτως ώστε να προβάλλουμε το νησί μας. Θα σας ενημερώσω για το έργο της αφαλάτωσης. Ένα τεράστιο έργο που δυστυχώς δεν έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε. Η προβολή του συγκεκριμένου έργου είναι απαραίτητη, γιατί είναι ένα έργο που περιμέναμε πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα έργο που θα μας δώσει τη δυνατότητα σε λίγες ημέρες, και λέω σε λίγες ημέρες γιατί περιμένουμε την ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ και από την ημέρα που θα ηλεκτροδοτηθεί η αφαλάτωση, σε 10 ημέρες θα παρέχουμε πόσιμο νερό σε κάθε σπίτι. Καταλαβαίνετε τη σημασία της λειτουργίας της αφαλάτωσης, όταν μάλιστα φέτος βλέπουμε ότι οι βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες και το τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε. Παράλληλα λοιπόν, με τη λειτουργία των γεωτρήσεων, αλλά και την μέθοδο που δίναμε, παρήγαμε νερό μέχρι σήμερα, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε πλέον πρόβλημα, ούτε οι επαγγελματίες, ούτε εμείς, δεν θα χρειαζόμαστε, δεν θα έχουμε την ανάγκη της υδροφόρας να έρχεται. Κερδίζει χρήματα και το κράτος από τη, να μην έρχεται η υδροφόρα εδώ, τεράστιο το κόστος της υδροφόρας για τη χώρα μας. Οπότε πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και στον υπεύθυνο της σύνδρευσης αποχέτευσης, τον κύριο Φωτεινό, αλλά και σε όλα τα στελέχη της σύνδρευσης και της αποχέτευσης, σε όλους τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, όταν χρειάστηκε να πάρουμε τις αποφάσεις τότε που πήραμε, γιατί σας ενημερώνω ότι η αφαλάτωση αυτή για να λειτουργήσει άρχισαν οι διαδικασίες πριν 4-5 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε τον αγώνα που δώσαμε, μας ακύρωσαν τον ένα διαγωνισμό, επανήλθαμε, επιμέναμε και τελικά καταφέραμε και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εργοστάσιο που θα παρέχουμε νερό πόσιμο σε όλα τα σπιτικά, σε όλους τους συμπατριώτες μας, σε όλο το νησί. Επίσης, εδώ πρέπει να τονίσω την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει στο βιολογικό, στα αντλιοστάσια που έχουν αλλαχθεί σχεδόν όλα τα μηχανήματα, απομένουν κάποια άλλα αντλιοστάσια, άμεσα θα γίνουν παρεμβάσεις και εκεί, αλλά και στο δίκτυο ίδρυψη και αποχέτευση. Και χρειάζονται πραγματικά συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό και στον υπεύθυνο της υπηρεσίας ίδρυψης και αποχέτευσης. Παράλληλα όμως, γίνεται και ένα τεράστιο έργο στο ΤΟΠΕΣΑ. Ένα έργο που αξίζουν και συγχαρητήρια.
κατασκευάζεται παιδική χαρά στην Καμάρα σε λίγους μήνες. Το κλειστό της Μεριγιάς. Ξέρετε όλοι ότι στο να κατασκευαστεί το κλειστό, το γήπεδο του μπάσκετ, στο χήμαρο που υπήρχε εκεί, τι τεράστια προβλήματα δημιουργήθηκαν. Και ένα από τα τεράστια προβλήματα είναι ότι έχουμε επισκευάσει από το 2011 100 φορές το παρκέ και πάλι χρειάζεται όχι επισκευή αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά αποφασίστηκε με μια δαπάνη περίπου των 55.000 να αλλάξει από την αρχή όλο το παρκέ, να γίνει ειδική μόνωση, ούτως ώστε να μην ξαναπαρουσιαστεί πρόβλημα. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια σε ένα χώρο που δεν ήταν ο καταλληλότερος να κατασκευαστεί το γήπεδο και εύχομαι να είναι η τελευταία παρέμβαση που κάνουμε εκεί. Το ανοιχτό του λαγιού, στο γήπεδο, γίνονται παρεμβάσεις της τάξης των 15.000, ούτως ώστε να παίζει και η ομάδα αλλά και όλες οι άλλες ομάδες που πηγαίνουν. Άμεσα τώρα, κινηματοθέατρο, αρχίζουν οι προβολές ταινιών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Σε λίγο διάστημα, προς τα τέλη περίπου Μαρτίου, αρχές Απριλίου, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα γίνουν προβολές ταινιών από το Δήμο μας. Συντήρηση στα 5x5, πυρασφάλεια στο παιδικό σταθμό της τάξης των 5.000, μοκέτες στους παιδικούς σταθμούς, αλλαγή παίξη στο γήπεδο, στο φυσικό χλωροτάπητα στο ξηρόκαμπο, η λειτουργία του γυμναστηρίου. Ένα γυμναστήριο που πραγματικά χαίρομαι όταν περνάω απ' έξω και βλέπω περίπου 100 συμπατριώτες μας να γυμνάζονται. Λοιπόν, είναι τεράστιο το έργο αυτό και νομίζω ότι δεν γίνεται. Σε πολλά νησιά τουλάχιστον. Μπορεί σε μεγάλες πόλεις να γίνεται. Σε νησιά δεν γίνεται. Η φιλαρμονική. Κονδύλι για τη φιλαρμονική. Είδατε ότι η φιλαρμονική έχει αλλάξει. Βρήκαμε μετά από πολλές προσπάθειες τον κατάλληλο άνθρωπο. Και ευχαριστώ τον κύριο Χρυσούλη, αλλά και τον κύριο Κλειδονιάρη, οφείλω να ευχαριστήσω εδώ, που χρόνια προσπάθησε από το 2011 σε κάθε εθνική επέτειο, σε κάθε παρέλαση και όχι μόνο, συμμετείχε η φιλαρμονική μας, σταμάτησε πλέον η κασέτα και το CD μετά που κολούσε και πολλές φορές και σταματούσαμε στη μέση τον εθνικό ύμνο. Καταφέραμε λοιπόν και έχουμε μια φιλαρμονική και οφείλω να ευχαριστήσω και όλα τα παιδιά που αφιλοκερδώς συμμετέχουν χρόνια τώρα και τα νέα παιδιά που ήρθαν και είμαι σίγουρος ότι το έργο αυτό στη φιλαρμονική θα είναι κάθε μέρα ακόμη καλύτερο. Το σκέπαστο στο γήπεδο του Λαγιού. Και επίσης προχωράμε στην τοποθεσία καμερών, θα βάλουμε κάμερες στο τούνελ και στον πύργο. Επισκευάζουμε το μπάσκετ στον Τριμώνα για να μπορούν και εκεί τα παιδιά να παίξουν. Θα βάψουμε το κινηματοθέατρο και όλα τα γήπεδα. Γενικά γίνεται μία δουλειά υπέροχη και αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο του ΔΟΠΕΣΑΠ, τον κύριο Μεραπελιώτη, στην αντιπρόεδρο, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά περισσότερο σε όλους αυτούς που συμμετέχουν και βοηθάνε παρά τις αντίξωες οικονομικά συνθήκες του Δήμου στην διατήρηση των υπαρχόντων, είτε είναι γήπεδα είτε οτιδήποτε άλλο. Παράλληλα όμως βλέπω ότι γίνει μια προσπάθεια είτε ανακατασκευής, είτε επαναλειτουργίας, είτε οτιδήποτε άλλο. Προχωράμε στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Ένα έργο πραγματικά που νομίζετε κι εσείς και δικαιολογημένα και νομίζω και πολλοί συμπατριώτες μας ότι σας κοροϊδεύω. Δυστυχώς δεν κοροϊδεύω εγώ, με κοροϊδεύει η γραφειοκρατία, με κοροϊδεύουν οι διαδικασίες όλες που πραγματικά δεν πηγαίνουν τους ρυθμούς που θα ήθελα να πάνε. Έχουμε τώρα σταματήσει στις απαλωτριώσεις
δημοσίων χτυπάτων. Θεωρώ όμως ότι φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο πλέον, ούτως ώστε ο εργολάβος να τοποθετήσει τα μηχανήματά του στην ευρύτερη περιοχή εκεί του Τσίγκουνα, να αρχίσει η αποκατάσταση του χαδάλ, του χώρου των απορριμμάτων, που χρόνια τώρα πετάμε εκεί τα απορρίμματα, και παράλληλα να μην αισθάνομαι άσχημα, και ζητάω για μία ακόμα φορά συγγνώμη από όλους τους συμπατριώτες μας που ενοχλούνται από τους καπνούς όταν κάποιοι ανεγκέφαλοι τις περισσότερες φορές βάζουν φωτιά. Και όταν λέω κάποιοι, υπάρχουν δυστυχώς τελευταία καταγγελίες ότι ξέρουμε τα ονόματα, ήδη τα έχουμε δώσει στο αστυνομικό τμήμα για να γίνουν απαραίτητες διαδικασίες, γιατί δεν μπορεί κάποιος ανεγκέφαλος να πηγαίνει να βάζει φωτιά στη χωματερή και να δημιουργεί πρόβλημα σε όλη τη Λέρο. Είτε είναι κάτοικοι του Ξηροκάμπου, είτε είναι κάτοικοι στην περιοχή Φλαπού, είτε είναι στο Λαγί, είτε οπουδήποτε αλλού. Είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας μπορεί να δημιουργηθεί φωτιά. Μιλάω για τις περιπτώσεις που δυστυχώς είναι οι περισσότερες, που κάποιοι ανεγκέφαλοι, είτε εσχεμένα, είτε γιατί δεν έχουν μυαλό, βάζουν φωτιά στα σκουπίδια. Λοιπόν, ελπίζω ότι σύντομα θα τελειώσουμε. Βάζω ένα χρονοδιάγραμμα των 3 μηνών, ότι ο εργολάβος θα έχει ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή αυτή, και παράλληλα προχωράμε με τις μελέτες και ό,τι άλλο χρειάζεται για την κατασκευή του χιτή, που χρειάζεται περίπου 2 χρόνια. Υλοποιώντας λοιπόν και αυτό το μεγάλο έργο, τεράστια σημασία για το νησί μας, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αρχίζουν οι εργασίες στο ξενοδοχείο Λέρο, στο πρώην ξενοδοχείο, μάλλον Λέρο. Μετά από μεγάλη προσπάθεια και αφού πέρασε το χρονικό διάστημα που ο εργολάβος πλέον δεν μπορεί να μας σταματήσει, και αφού ακόμα δεν το έχει παραδώσει μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί υπάρχουν κάποιες οικονομικές διαφορές, εκκρεμεί και μία υπόθεση με κάποιο δικαστήριο που θα γίνει. Εμείς αρχίζουμε άμεσα το σοβάτισμα, τουλάχιστον στην πρόσωψη, για να προστατεύσουμε και το κτίριο, αλλά και να μην υπάρχει αυτή η άσχημη εικόνα που βλέπουμε όλοι με λύπη και δεν είναι ευχάριστο για κανέναν. Το λόγος λοιπόν το ότι δεν είχαμε αρχίσει το Λέρος μέχρι σήμερα δεν είναι αυτά που ήθελαν κάποιοι να μεταφέρουν στους πολίτες μας, ότι ο Δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται για το Λαγί ή θέλει να βλέπει το Λέρος στην κατάσταση που το βλέπει. Δεν μπορούσαμε νομικά να προχωρήσουμε. Τώρα πλέον μας δίνει τα χέρια το διάστημα αυτό που μεσολάβησε και μπορούμε πλέον να δουλέψουμε εκεί στο συγκεκριμένο χώρο, και άμεσα αρχίζουν οι εργασίες. Παράλληλα θα αρχίσουν και οι διαδικασίες για την εξέβρεση χρημάτων, είτε ιδιώτη επενδυτή είτε από κάποιο πρόγραμμα, για να γίνουν ολοκληρωμένες πλέον εργασίες και να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του έργου. Περιμένουμε, έχουμε προχωρήσει στις μελέτες και περιμένουμε τα έργα από την περιφέρεια. Ένα έργο όπως είναι το τουριστικό καταφύγιο στα Άλτα, νέο τουριστικό καταφύγιο, τις αίθουσες στο γυμνάσιο, στο Μπελένιο Γυμνάσιο και διάφορα άλλα. Όπως επίσης εμείς προχωράμε στο βιοκλιματικό νηπιαγωγείο, καινούριο νηπιαγωγείο του Λαγιού, σε οικόπεδο του Δήμου που υπάρχει στο παραπλεύρος του χώρου του νοσοκομείου. Μπορείτε να το δείτε, είναι σε μακέτα. Θεωρώ ότι πλέον αρχές του καλοκαιριού θα αρχίσουν οι εργασίες. Ένα υπέροχο πρότυπο νηπιαγωγείο. Σας ενημερώνω ότι μέχρι σήμερα πληρώνουμε αίθουσες για το νηπιαγωγείο αυτό. Πλέον ο Δήμος μας θα έχει το δικό του νηπιαγωγείο, δεν θα νοικιάζουμε αίθουσες, και αυτό θα είναι ευχάριστο, κάτι ευχάριστο και για τα παιδιά, αλλά και για την εκπαιδευτικό που την νηπιαγωγό που είναι στο συγκεκριμένο σχολείο. Άρχισε το διαβίου μάθησης να λειτουργεί με πολλά προγράμματα. Πραγματικά μια
ένα τεράστιο έργο στους συμπατριώτες μας. Όπως επίσης υπογράψαμε σύμβαση με την Περιφέρεια για τη συντήρηση των σχολείων και τις αίθουσες στο Γενικό Λύκειο και την κατασκευή ΒΣΕ στο συγκεκριμένο σχολείο. Προχωράμε στην ανακατασκευή της αγοράς με τοπικά προϊόντα του Λαγιού άμεσα. Αύριο θα προχωρήσουμε σε δεντροφύτευση, είναι μία από τις πολλές δεντροφυτεύσεις που έχουμε κάνει στο νησί μας. Ήδη προμηθευθήκαμε από το Περιφερειακό Φυτώριο της Ρόδου και ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη αλλά και τον Διευθυντή Υγείου Φωτερίου που μας προμήθευσε περίπου 1000 δέντρα για να γίνει δεντροφύτευση με σχολεία, φορείς και με όλους εσάς. Σας προσκαλώ αύριο 10 η ώρα από την Τεχνική Υπηρεσία. Θα αναχωρήσουμε σε διάφορα σημεία του νησιού για να δεντροφυτεύσουμε. Και εδώ πραγματικά θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πρασίνου και τα μέλη της Επιτροπής για την προσπάθεια στο να έρθουν τα δέντρα στο νησί μας. Σας προσκαλώ όλους στο καρναβάλι της μεθεπόμενης Κυριακής, ένα υπέροχο καρναβάλι, Σαββάτο στην πλατεία Πλατάνο, για τους μικρούς μας φίλους, μικρούς και μεγάλους, γιατί και εμείς έχουμε την ανάγκη να ξεσκάσουμε λίγο, να ξεδώσουμε και να ξεχάσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και στο Λαγί την επόμενη ημέρα, με άρματα, ήδη υπάρχουν περισσότερες, αρκετές συμμετοχές, μακάρι να έχουμε περισσότερες. Προσκαλώ όλους όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου μας, ούτως ώστε να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Θα έχουμε κλόουν, θα έχουμε ξυλοπόδαρο, θα έχουμε face paint, θα έχουμε τέλος πάντων εκπλήξεις που, επαναλαμβάνω, δεν αφορούν μόνο τους μικρούς μας φίλους, αφορούν και εμάς. Και για να μην σας κουράζω άλλο, θέλω να κλείσω με την κοινωνική πολιτική του Δήμου μας. Θέλω να κλείσω με την καθημερινότητα, με την τεράστια προσπάθεια που από την πρώτη μέρα που ήρθα στο Δήμο μαζί με τους συνεργάτες μου, τους θέους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και τους ΝΥΝ, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας, προσπαθούμε να δώσουμε ένα χαμόγελο, μία αισιοδοξία στο μέτρο του δυνατού, στο μέτρο που μπορούμε να δώσουμε, πάντα με ειλικρίνεια, αγάπη και φροντίδα για τον συμπατριώτη μας. Και όπως είδατε, η γραμματέα μου δεν είναι απ' έξω, τις περισσότερες φορές λείπει, γιατί προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμπατριώτες μας. Ο σκοπός που έχω ειδική γραμματέα, ειδικό συνεργάτη, είναι για αυτό το σκοπό, για να βοηθάει τους συμπολίτες μας. Σήμερα ήρθαν τα τρόφιμα σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τα οποία τα μοιράζουμε ήδη από σήμερα και καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια ανακούφιση για οποιοδήποτε συμπολίτη μας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό και εντάσσεται όποιος δικαιούται να ενταχθεί. Δεν τον εντάσσουμε εμείς, υπάρχουν κριτήρια για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Όλοι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται θα μπορούν να πάρουν τα τρόφιμά τους. Πριν κλείσουμε, θέλω για μία ακόμα φορά να συγχαρώ τη συμπατριώτησά μας Ουρανία Ρεμπούλη, που μας κάνει υπερήφανος. Πλέον οι επιτυχίες της είναι καθημερινές. Είδαμε την περασμένη Κυριακή, έτρεξε σε ανώμαλο δρόμο στην Αθήνα, πρώτη. Όπου αυτό το κορίτσι και αν τρέξει, πραγματικά προβάλλει το νησί μας, τον Γυμναστικό Σύλλογο, για αξίζουν συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου Νέων και σε όλους τους γυμναστές, αλλά περισσότερο στην Ουρανία μας, που μόνη της, με τη βοήθεια των γυμναστών, του Προέδρου, τη δική μας, τον γονιό της πάνω απ' όλα, γιατί στερήθηκαν οι γονείς της και στερούνται, ούτως ώστε να μπορεί η πρωταθλήτρια αυτή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει, γιατί έχει τεράστιες απαιτήσεις, χρειάζεται και πρέπει όλοι να τη βοηθήσουμε. Και πρέπει να τη βοηθήσουμε. Δυστυχώς, η επίσημη πολιτεία δεν τη βοηθάει όπως θα έπρεπε. Μπορώ να πω, καθόλου δεν τη βοηθάει. Λοιπόν, οφείλουμε ο καθένας μεμονωμένα, είτε
ό,τι όπως θέλει ο καθένας, όπως μπορεί, να επικοινωνήσει μαζί μου. Εμείς, η Δημοτική Αρχή, την βοηθάμε όσο μπορούμε και πρέπει, οφείλουμε να την βοηθήσουμε, γιατί όταν θα τρέξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας, θα λένε η Ουρανία Ρεμπούλη του Γυμναστικού Συλλόγου Νέων Λέρου, από το νησί της Λέρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια σημασία, τι τεράστια σημασία έχει στο να ακούγεται το νησί μας, που θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά, η Ουρανία Ρεμπούλη μας έχει κάνει πραγματικά υπερήφανος, αλλά τώρα θέλει όσο ποτέ άλλοτε την υποστήριξή μας. Και παρακαλώ και καλώ όλους τους συμπατριώτες μας, όπου και αν βρίσκονται, και τους αποδήμους μας που οφείλω να τους ευχαριστήσω γιατί την έχουν βοηθήσει και στο κατά το παρελθόν, τώρα όμως χρειάζεται, είναι στο τελικό στάδιο, καταλαβαίνετε που είμαι σίγουρος ότι θα έχει επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαβαίνετε το τι σημασία έχει για το νησί μας, για την ίδια, για την οικογένειά τους, η οικογένειά της, για το Γυμναστικό Σύλλογο, για όλους μας. Λοιπόν, κλείνω με αυτό, θέλω να παρακαλέσω κλείνοντας ότι πρέπει να έχουμε αισιοδοξία. Πρέπει από κοινού να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Δείξαμε και δείχνουμε ότι στα μεγάλα προβλήματα, τα πρωτόγνωρα, διαχειριζόμαστε πολύ σωστά και καλά την κάθε μας κίνηση που κάνουμε. Σε αυτό έχουμε όλους τους συμπατριώτες μας, τους ευχαριστώ όλους, έχουμε εσάς. Εγώ θέλω οτιδήποτε κρίνετε ότι δεν κάνουμε σωστά, δεν είμαστε αλάνθαστοι, δεχόμαστε βεβαίως και τις προτάσεις και ακούμε, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά πάνω απ' όλα. Θέλω οτιδήποτε υπάρχει, κατευθείαν ενημέρωση, όταν είναι καλοπροαίρετη ή οποιαδήποτε παρέμβαση, είναι αποδεκτή. Όταν είναι όμως κακοπροαίρετη και γίνεται μόνο και μόνο για να πολεμήσουμε την ίδια Δημοτική Αρχή και να υποφελωθούμε να γατζωθούμε στην καρέκλα του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβούλου, τότε δεν τη δέχομαι και δεν τη δέχονται οι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβούλου. Λοιπόν, μαζί από κοινού στα τεράστια προβλήματα, αλλά πάνω απ' όλα μαζί στην τουριστική περίοδο που αρχίζει από σήμερα, θα πω εγώ, όλοι μαζί να προβάλλουμε το νησί μας, να αγωνιστούμε να έχουμε μία καλύτερη τουριστική περίοδο που πιστεύω ότι θα είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστώ. Να κάνω 2-3 ερωτήσεις, Δήμαρχε, για αυτά που ακούστηκαν τώρα. Πολλές ερωτήσεις. Όχι, έχουμε 2-3, πιστεύω θα βοηθήσουν και εσάς αλλά και τον κόσμο να καταλάβει. Καταρχήν, να ξεκινήσω από αυτό που είπατε για τον τουρισμό, που θεωρώ μόνο τυφλός δεν θα μπορούσε να δει. Τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή πράγματι έχει κάνει βήματα προς τον τουρισμό. Έχουμε κατά καιρούς αναδείξει πολλά ζητήματα που ομολογούν ότι η Δημοτική Αρχή έχει την προσοχή της στραμμένη στον τουρισμό. Διερωτάμε όμως γιατί φέτος, Δήμαρχε, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας, είμαστε σχεδόν απάνω από τις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Δεν θα έπρεπε φέτος, με τα προβλήματα που υπάρχουν, και πολύ καλά τα αναλύσατε, να έχουμε μια πιο ζεστή, θα έλεγα, και πιο μαζική συμμετοχή σαν Δήμος σε κάποιες τουριστικές εκθέσεις? Πολύ καλή ερώτηση και ευχαριστώ που την κάνει η κυρία Ιγνατίδη, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Πριν λίγο πριν έρθει στο γραφείο μου, πήρε η κυρία Βίκη Κογκίνη, υπεύθυνη για τις εκθέσεις για τα φυλάδια τα οποία στέλνουμε και όχι μόνο, μου είπε ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο των ξενοδόχων, γιατί από την περιφέρεια μας ενημέρωσε ποιους θα βγάλουμε κάρτες. Δυστυχώς ο πρόεδρος των ξενοδόχων μου είπε ότι μάλλον δεν θα πάει κανένας από τους ξενοδόχους. Το ενοικιαζόμενο δωματίο αντίστοιχα το ίδιο. Δημοτικοί σύμβουλοι, από ό,τι βλέπω, δεν μπορούν να πάνε. Και δυστυχώς στην έκθεση της Γερμανίας, που είναι αρχίζει 9 Μαρτίου, δεν θα συμμετέχουν. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων μου είπε ότι θα πρέπει από κοινού να πηγαίνουμε, γιατί ο Δήμος πρέπει να καλύπτει τα έξοδα. Μα ο Δήμος, του εξηγώ και του εξήγησα ότι πλέον δεν μπορεί να καλύπτει τα έξοδα. Και δεν μπορεί να καλύπτει, γιατί πλέον δεν μπορεί να καλύψει σχεδόν ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ πρόσφατα πήγα στην έκθεση της Κωνσταντινούπολης και ο Επίτροπος δεν ενέκρινε το ένταλμα το οποίο του στείλαμε. Λοιπόν, πόσο μάλλον σε ιδιώτη.
δεν μπορεί πλέον ο Δήμος να καλύψει τέτοιες δαπάνες. Αλλά εγώ σας κάνω το ερώτημα τώρα. Είναι δυνατόν όλα τα νησιά, όλοι οι σύλλογοι ξενοδόχων, είτε νοικιαζομένων δωματίων, είτε επαγγελματιών, καφεζεστιατών, οτιδήποτε να συμμετέχουν μόνοι τους και εμείς να μην μπορούμε να πάμε? Είναι υποχρέωση, θεωρώ, του κάθε επαγγελματία. Εμείς αναλαμβάνουμε να στείλουμε τα φυλάδια, δεν χρεώνουμε κανένα για να στείλουμε το διαφημιστικό υλικό, και να πάει ο κάθε ξενοδόχος ή ο πρόεδρος μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο άτομα ή κάποιος εκπρόσωπός τους. Εμείς στην έκθεση της Γερμανίας δεν θα παραβρεθούμε, στις υπόλοιπες εκθέσεις από την πλευρά του Δήμου συμμετέχουμε, όμως καταλαβαίνετε ότι οι οικονομικές δυσκολίες του κάθε Δημοτικού Συμβούλου και γενικότερα εγώ καταλαβαίνω και τους επαγγελματίες. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνει στις εκθέσεις, σε όλες τις εκθέσεις. Όμως επιβάλλεται να πηγαίνει. Ας υπάρχει ένα ταμείο, είτε ξενοδόχων, είτε ενοικιαζομένων δωματίων, είτε άλλων επαγγελματιών, που θα συμμετέχουν στις εκθέσεις μαζί με το Δήμο. Δεν λέω ότι πρέπει να είναι χωριστά. Όμως εμείς, από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε να στείλουμε το διαφημιστικό υλικό, και υπάρχει το stand μέσω της περιφέρειας σε κάθε έκθεση, το οποίο το έχουμε κλείσει, είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Δεν μπορεί ο Δήμος να καλύψει ανάγκες των ξενοδόχων. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάναμε και ευχαρίστω θα το κάναμε. Όμως έχουν αλλάξει τα δεδομένα και είναι πλέον δύσκολο να καλύψουμε. Μάλιστα. Τώρα μου δίνετε ευκαιρία να ρωτήσω και κάτι άλλο που είναι συνυφασμένο με τη δεύτερη ερώτηση. Για έναν Δήμο που έχει δώσει από ό,τι είπε ο ίδιος ο Υπουργός, γη και ύδωρο για το hot spot. Βοηθήσαμε, βάλαμε πλάτη, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Μήπως λοιπόν κύριε Δήμαρχε, θα έπρεπε και η δική σας πίεση, αλλά και η πίεση δεν ξέρω και των βουλευτών μας, προς την κυβέρνηση να είναι μεγαλύτερη, διότι σας θυμίζω. 16 θέσεις και εγνώ, μία από τη Λέρο. Το καταγγείλατε κι εσείς. Με τη σύντηση, τελευταία στιγμή μπήκατε στη μέση και κόψατε. Που θα το έπαιρνε και έντερνε για την Αθήνα, αν και αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει από την έννοια. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί ο Δήμος, λέω, να πάρει δίμηνη. Δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει μια πρόσληψη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να πιέσετε και εσείς να βγει ένα έξτρα κονδύλι από την κυβέρνηση για το Δήμο της Λέρου για προβολή, διότι κύριε Δήμαρχε, έχουμε, το ξέρετε κι εσείς, έχουμε πάθει ζημιά με αυτό. Εγώ μιλάω και με τουριστικούς πράκτορες και με τους διοκτήτες μαρινών. Υπάρχει ανησυχία για το τουριστικό καλοκαίρι. Μήπως λοιπόν και εσείς έπρεπε να πιέσετε περισσότερο να έρθει ένα έξτρα κονδύλι αποκλειστικά για τη Λέρου για την προβολή της. Την ανησυχία, επαναλαμβάνω, την έχω και εγώ και τις επιφυλάξεις. Μα το έχετε πει και δημόσια, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εγγράφος και είναι στη διάθεσή σας όλα τα έγγραφα και προφορικά. Ναι, βεβαίως, το αποτέλεσμα όμως, γιατί εδώ πριν λίγο είπατε ότι καταφέραμε να φέρουμε αναισθησιολόγο ανά 10 ημέρες που ανά 10 ημέρες δεν έχουμε αναισθησιολόγο. Άρα εμείς δίνουμε τα πάντα και δεν παίρνουμε τίποτα. Έχετε την εντύπωση ότι λειτουργεί το κράτος? Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί δυστυχώς. Και δεν λειτουργεί λόγω των γνωστών προβλημάτων. Είτε είναι χρηματοδότησης, είτε είναι πλαφών προσλήψεων από την από τους θεσμούς. Από τους θεσμούς, είτε είναι από οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, δεν είναι, βεβαίως και πιέζουμε, βεβαίως και διεκδικούμε, αλλά βεβαίως και δικαιούμαστε. Τώρα, το μνημόνιο μας έχει φέρει, εδώ μας έχει φέρει. Όμως, δεν μπορεί να λένε πράγματα, δεν μπορεί ο κάθε, και ο Πρωθυπουργός ακόμα, ο ίδιος, έτσι, και οι υπουργοί και οι βουλευτές να δεσμεύονται, έτσι, και να μην υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους. Εμείς διεκδικούμε, σίγουρα και τουριστικά πρέπει να βοηθηθούμε και τουριστική καμπάνια να διαφημίσει το νησί μας, την οποία έχουμε ζητήσει από τον ΕΟΤ, από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Ποιος σας είπε ότι δεν διεκδικούμε? Αυτό λέω, εμείς θα πιέσουμε περισσότερο, όλα περιμένουμε αυτό. Όπως περιμένουμε και τα άλλα νησιά. Η τουριστική σεζόν, όπως είπαμε, εμείς ξεκινάει. Και χτες μιλώντας με τον Kevin Lee, ένας πολύ, πολύ δυνατό δημοσιογράφο του BBC που είναι στις Βρυξέλλες, μου είπε: Νίκο, η εικόνα που έχει ο Ευρωπαίος αυτή τη στιγμή για τη Λέρο, που εγώ ήρθα και πιστεύω ότι είναι ο πιο όμορφο τόπο στον κόσμο, είναι ότι οι δύο τζιγκαριστές περάσαν τη Λέρο. Αυτό θυμούνται. Κάτι πρέπει να κάνετε. Οι δύο τζιγκαριστές περάσαν από τη Λέρο, όπως μπορεί να πέρασαν και άλλοι. Δεν λέω ότι μπορεί να μην πέρασαν, αλλά λέω ότι μπορεί να μην πέρασαν. Για τους δύο όμως είχε γίνει καταγραφή στη Λέρο, πράγμα που δεν έγινε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκά κράτη. Και ανατινάχθηκαν στη Γαλλία, δεν ανατινάχθηκαν στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, εμείς επαναλαμβάνω και ξαναέρχομαι σε αυτό που είπα αρχικά, ότι πρέπει να ενημερώνουμε μέσω των μέσων ενημέρωσης των δικών σας, μέσω email, από φίλους μας, από όλους τους γνωστούς,
ότι υπάρχει ασφάλεια 100% στο νησί μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας, ούτε καθαριότητας, ούτε οτιδήποτε. Γιατί λέμε την αλήθεια. Δεν θα έρθει ο τουρίστας εδώ και θα δει ένα χάος. Βλέπετε πρόσφυγες στο Παντέλη, βλέπετε στην Αγία Μαρίνα, βλέπετε στο Άλυτα, βλέπετε τώρα σε λίγο θα βλέπετε στο Λαγί. Κύριε Δημήτρη, αν τους γνωρίζω, ζητήσατε 80.000 για την προβολή της Λέρου. Ζητήσατε, δεν ζητήσατε 80.000 ευρώ για να προβληθεί η Λέρου. Τι ήταν να πάρει ο Δήμος, τι ήταν να πάρει ο Δήμος, λέει 80.000 με αυτά που έχει τραβήξει. Μήπως δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, πρέπει και εσείς λίγο να τραβήξετε, επιτρέψτε μου το αυτή της κυβέρνησης. Κύριε Ιγνατίδη, δημοσιογράφος, δεν ξέρω ότι ακόμα η χώρα μας δεν έχει χρηματοδοτηθεί. Δεν έχει πάρει ένα ευρώ. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, ούτε δικό σας θέμα. Ακριβώς, ούτε δικό σου δικό μου θέμα. Εμείς ξέρουμε ότι βάζουμε πλάτη και δεν φέρνουμε αυτά τα σταθμιστικά μετά που είπατε. Ας προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση. Εμείς κάναμε αυτό που κάναμε και γι' αυτό συνεργαστήκαμε. Δεν συνεργάστηκα εγώ ούτε με τον Πρωθυπουργό, ούτε με τον οποιοδήποτε υπουργό, επειδή είμαι κυβερνητικός όπως κάποιοι λένε. Συνεργάστηκα πρώτα για το καλό της πατρίδας μας, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλω τη χώρα να τη δω έξω από τη Σέγγεν. Συνεργάστηκα γιατί η ανάγκη μας έκανε να συνεργαστούμε. Το πρόβλημα υπάρχει στο νησί μας, δεν το θέλαμε, δεν το φέραμε, όμως πρέπει να το διαχειριστούμε. Και με το να δεχτούμε να γίνει χώρος πρώτης υποδοχής, νομίζω ότι ήταν καλύτερο για το νησί, αλλά παράλληλα βοηθήσαμε και την προσπάθεια της χώρας μας σε όλους αυτούς τους Ευρωπαίους που μας στέλνουν έξω από τη Σέγγεν. Και είδατε όμως παράλληλα και γειτονικά νησιά που δεν δέχτηκαν να γίνει κέντρο υποδοχής. Τι πέτυχαν? Πέτυχαν στο να φάνε οι πολίτες τους ξύλο από τα ΜΑΤ και στο τέλος να γίνουν. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Δήμαρχε, γιατί καταλαβαίνω ότι όλα αυτά που κάνει ο Δήμος και βοηθάει την κυβέρνηση και είμαι σίγουρος ότι βοηθάει το προφίλ της χώρας μας στην Ευρώπη, δεν έχουμε αντισταθμιστικά μέτρα. Και πριν από λίγο μας είπατε ότι άκουσον, μας βάζουν προβλήμα και με την πύλη εδώ. Λοιπόν, δεν θέλω να ανοίξουμε την πύλη, δηλαδή πού να τα πούμε αυτά. Είμαι σίγουρος ότι οι δεσμεύσεις θα υλοποιηθούν από τη στιγμή που γεμίσουν τα ταμεία της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ταμεία. Όμως. Δεν μπορεί ένας Πρωθυπουργός. Για τα χώτσμα την πήγαν λεφτά όμως, Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν έχουν πληρωθεί ακόμα οι εργολάβοι. Εντάξει, απλώς σας λέω γιατί. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δεσμεύεται στην κάμερά σας. Σαφέστατα, αυτό είναι καταγεγραμμένο. Σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια, έτσι, και να μην υλοποιήσει τη δέσμευσή του. Εγώ δεν πάω στους υπουργούς, πάω όμως στον ίδιο Πρωθυπουργό. Και όταν ξέρω ότι έχει χρηματοδοτηθεί η χώρα μας. Ξέρω πολύ καλά. Δεκτρό, ο αναισθησιολόγος που δεν έχουμε στο νησί, κύριε Δήμαρχε, επιτρέπεται, δεν θέλει κανένα έξτρα κονδύλι, θέλει μια οργάνωση της χώρας. Εδώ είναι υποχρέωση. Γιατί έχουμε μιλήσει 30 φορές τελευταίο μήνα και είστε με ένα τηλέφωνο, όχι για να λύνετε προβλήματα του τόπου, να λύνετε προβλήματα του νοσοκομείου. Είναι υποχρέωση του αρμόδιου. Μα δεν βλέπουμε τίποτα όμως. Εμείς πλάτη βάζουμε έργα, δεν βλέπουμε όμως. Είναι υποχρέωση του αρμόδιου υπουργείου να έχει αναισθησιολόγο, να έχει. Δεν χρειάζεται κονδύλι έξτρα εκεί. Πόσο μάλλον σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Αυτό βεβαίως. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι με το που το λυγεί στο hot spot και με ρωτάει πολλοί κόσμος, ρωτάει πιστεύω και σε εσάς, το Ποσειδόνιο και άλλες δομές θα κλείσουν. Έχουμε κάποια έξτρα ενημέρωση με όλα αυτά που συμβαίνουν, που πραγματικά τις τελευταίες ημέρες, μέρα με τη μέρα, αλλάζουν οι συνθήκες στη χώρα μας. Καταρχάς, ακούσατε τον Υπουργό προχθές, εξήγηλε ότι περιμένει εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες να παραμείνουν στη χώρα μας. Εμάς, επαναλαμβάνω ότι στόχος μας και προσπάθειά μας και επαναλαμβάνω ότι σας στέλνω από κοινού όλους μαζί στην προσπάθεια αυτή είναι να φεύγουν από το νησί μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε να παραμείνουν εδώ πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες μπορούν να μείνουν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας. Υπάρχουν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ούτως ώστε να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Σε ένα νησάκι μικρό σίγουρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Από εκεί και πέρα με το που λειτουργήσουν τα λέπιδα κανονικά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της σύντησης, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της καθαριότητας και της φύλαξης ακόμα, να είστε σίγουρος ότι το Ποσειδόνιο καταρχάς θα κλείσει, δεν θα λειτουργήσει. Και όσον αφορά και η Βίλα Άρθεμις, αλλά όσον αφορά το χώρο του Πίρπα, που από ό,τι μου είπαν εχθές στο Υπουργείο, ότι νομοθετικά πάνε να κατοχυρώσουν τη λειτουργία για ευάλωτες ομάδες και παιδιά και εκεί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αν μη τι άλλο πρέπει να γίνει σεβαστή. Τώρα, για τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες, εγώ σίγουρα συμφωνώ ότι πρέπει να είναι σε ένα χώρο που θα παρέχει ασφάλεια αφού γλίτωσαν από τους πολέμους και από εκεί που ήρθαν σίγουρα δεν μπορούμε να τους αφήσουμε εδώ να πάθουν κάτι κακό. Θα δούμε
πώς θα διαχειριστούμε το πρόβλημα, αφού συμφωνήσουμε και με τους υπόλοιπους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους. Σίγουρα προέχει η ασφάλεια των παιδιών αυτών, είτε των ευάλωτων ομάδων, και ένας χώρος που να μην είναι μαζί με όλους τους άλλους πρόσφυγες. Εξάλλου, κύριε Δήμαρχε, και εσείς μπροστά στον Πρωθυπουργό είχατε πει ότι αν χρειαστεί ανάγκη στις ευάλωτες ομάδες θα βοηθήσουμε με το ΠΙΚΑ. Το ήταν ξεκάθαρη θέση σας. Σε θέματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και πάνω απ' όλα ασφάλειας, και καλά κάνω, θεωρώ ότι κανένας δεν θα φέρει αντίρρηση. Όμως, στόχος μας είναι, επαναλαμβάνω, να υπάρχει ένας και μοναδικός χώρος στα Λέπιδα, ούτως ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα όπως αυτό που δημιουργήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Να υπάρχει μια διαχειρίσιμη κατάσταση, να αναχωρούν αυτοί οι άνθρωποι. Ήδη έγιναν προσπάθειες και προσπαθούμε το πλοίο αυτό που τους μεταφέρει από το Φαρμακονήσι να μην προσεγγίζει το λιμάνι του Λαγκιού, να πηγαίνει κατευθείαν στα Λέπιδα, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι το τουριστικό σκάφη από τη μία πλευρά και από την άλλη να βγαίνουν οι πρόσφυγες. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Εδώ το Blue Star πήγε, δεν υπάρχει δικαιολογία. Το Blue Star πήγε, μπορεί να πάει άνετα η παντόφλα. Λοιπόν, η αγκαλιά μας ήταν και είναι ανοιχτή σε όλες τις ευάλωτες ομάδες. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα που χρειάζεται την ανάγκη μας. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε το νησί μας να μην πάθει την παραμικρή ζημιά και περισσότερο οι επαγγελματίες και όλοι μας. Είμαστε ένα τουριστικό νησί, παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες θα προσπαθήσουμε ούτως ώστε αυτό το καλοκαίρι να είναι πολύ καλύτερο από το περσινό.